προσπαθεί να μιληθεί και να προσεγγίζει τον ήχο, ενός μεγαλύτερου, ενός καταξιωμένου μουσικού. Και όταν φτάσει κάπως κοντά σε αυτό, τότε καλείται να αναζητήσει τον δικό του ήχο. Πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς ισχύει για τους οργανωποιούς, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ως το απόλυτο πρότυπο για τον οποιοδήποτε όργανο κάτι που είναι παλιότερο. Αυτό πάντα πρέπει να είναι κάτι από το οποίο θα περάσουμε για να φτάσουμε σε κάτι, αν όχι καλύτερο, διαφορετικό ή εξελιγμένο με κάποιον τρόπο. Τώρα, εκεί πέρα υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ του μουσικού, του οργανοπαίκτη και του οργανωτού. Γιατί καθώς ο οργανοπαίκτης, ο μουσικός, ανακαλύπτει σταδιακά τον δικό του ήχο, σημαίνει ότι μοιραία θα αρχίζει να πραγματοποιεί κάποιες αλλαγές, από μικρές έως και μεγάλες, πάνω στο όργανό του για να φτάσει σε αυτόν τον ήχο που έχει στα αυτιά του και που προσπαθεί να προσεγγίζει. Εγώ ίδιος πέρασα από μια τέτοια διαδικασία, γιατί ίσως είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί παίζω ένα όργανο που είναι από ένα γεωγραφικό χώρο από όπου δεν είμαι εγώ. Αλλά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι όλα τα χρόνια που έψαχνα να μάθω έτσι, τη λίρα ή το σάζι ή το ούτι ή το ραμπάμ του Αφγανιστάν ή διάφορα άλλα όργανα που προσέγγισα, ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου ότι εγώ θέλω να γίνω κριτικός λιράρης ή Τούρκος σαζίστας ή Αφγανός ραμπαμτζής ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου τότε ήταν ότι θέλω να μάθω να παίζω λίρα ή να μάθω να παίζω σάζι ή να μάθω να παίζω ραμπάμ. Που αν το σκεφτείτε θα δείτε ότι είναι δύο πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Στη μία περίπτωση θες να μάθεις να κάνεις κάτι που μέχρι τώρα δεν κάνεις και στην άλλη περίπτωση θες να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Το δεύτερο βέβαια είναι κάτι που είναι ανέφικτο και είναι μάλλον έτσι άσκοπο. Οπότε, γιατί αν ήθελα εγώ να γίνω, ας πούμε, κριτικός διράδυσης ή Τούρκος σαζίστας, θα έπρεπε να διαγράψω από το μυαλό μου όλες τις εμπειρίες που έχω από άλλες μουσικές, που δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα αυτό. Οπότε, καθώς μάθαινα τη λύρα, ειδικά τη δεκαετία του 70 και 80, κοντά στον Κώστα Μουντάκη, ταυτόχρονα, επειδή με ενδιέφερε αυτό το όργανο, αναζητούσα πηγές και στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτυχε να ξέρω ότι παίζουν και εκεί λίρα. Και έτσι μαθήτευσα μαζί με τον Ισα Νοϊστέν, που ήταν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της λίρας πολιτικής εκεί την εποχή. Βέβαια, η λίρα πολιτική και η λίρα κριτική ενωφέρονται δύο παρόμοια όργανα, αδέλφια ή τουλάχιστον ξαδέλφια. Ωστόσο, όταν προσπαθείς να παίξεις τη μία και την άλλη, θα δεις πάρα πολλές και πολύ μεγάλες διαφορές που εγώ τουλάχιστον εξεδιάλωσα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να γεφυρώσω αυτές τις διαφορές. Όταν στη μία περίπτωση έχεις τρεις χορδές 29 πόντων στο μήκος και στην άλλη έχεις μία χορδή 29 πόντων και δύο 25,5 ή 26, σημαίνει ότι όλες οι δακτυλοθεσίες αλλάζουν και είναι κάτι χιλιοστά αυτά, που ένα χιλιοστό από εδώ, ένα από εκεί, είναι φάλσο και δεν ακούγεται καλά. Οπότε, κατάλαβα ότι αν συνεχίζω και προσπαθώ να παίξω τις δύο λίρες αυτές, ότι θα είμαι ένας κακός λιράρης και στις δύο. Οπότε, αναγκάστηκα να επιλέξω τη μία από τις δύο και να συνεχίσω με αυτήν. Έτσι επέλεξα την κριτική λίρα επειδή είχα περισσότερο χρόνο που είχα ασχοληθεί με αυτήν και είχα προχωρήσει πολύ περισσότερο με αυτήν. Ωστόσο, στενοχωριόμουν και λοιπόν όλο τον κόπο που είχα κάνει προσπαθώντας να μάθω και λίρα πολιτική και ήθελα να βρω έναν τρόπο πώς μπορώ να συνδυάσω τις τεχνικές από το ένα όργανο στο άλλο. Η κριτική λίρα, όπως παίζεται συνήθως,
έτσι, η παραδοσιακή τεκνοτροπία που συνηθίζεται στην Κρήτη είναι ότι τα δάκτυλα δουλεύουν μεμονωμένα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ενώ στη γεωπολίτικη δεν συμβαίνει αυτό. Τα τρία δάκτυλα δουλεύουν μαζί, το ένα πιο ανεξάρτητο, και όλα κινούνται από το καρπό. Στην περίπτωση της μοίρας κριτικής το κρατάνε στο πόδι εδώ πέρα, στο πλάι, και το σφινώνουν ανάμεσα στα αντίχειρα από πάνω και στην άκρη του χεριού από την άλλη. Και τα δάκτυλα δουλεύουν εδώ. Στην πλήρα πολίτηση το κρατάνε στα δύο πόδια, το χέρι ακουμπάει μόνο στον αντίχειρα, και αυτό το κομμάτι εδώ στην άκρη του χεριού δεν ακουμπάει. Άρα ο καρπός είναι ελεύθερος να δουλεύει. Thank you.